Ναι, σήμερα αρχίζει ουσιαστικά η δράση των εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και σωματείων πανελλαδικά για το ζήτημα της υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας κλαδικών αλλά και της εθνικής. Σήμερα, 17 του μήνα, θα γίνει η κατάθεση στη Βουλή του κειμένου που έχουν υπογράψει πάνω από 450 πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις στη Βουλή σε όλα τα κόμματα πλην της φασιστικής, ναζιστικής, Χρυσής Αυγής, ώστε να πάρουν θέση πάνω στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και στον εργασιακό μεσαίωνα που υπάρχει. Πάνω και σε αυτή την κίνηση διοργανώνεται σήμερα συλλαλητήριο από πρωτοβάθμια σωματεία στο Ηράκλειο, από πολλά, μπορούμε να πούμε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες 7 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Με ανάλογες βέβαια συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια να γίνονται κύριε Γωνιανάκη σε όλη την χώρα. Αλλά λέτε το βασικό είναι ότι 450 οργανώσεις, ομοσπονδίες, σωματεία και εργατικά κέντρα ανά τη χώρα συνυπογράφουν αυτό το κείμενο, το οποίο κατατίθεται στο Κοινοβούλιο και έχει να κάνει με τα εργασιακά μας και σε μια περίοδο η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, διότι ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, από Τετάρτη θα έχουμε τους εκπροσώπους των θεσμών, γιατί ξεκινάει η δεύτερη αξιολόγηση και αυτή τη φορά τα δύσκολα κεφάλαια του ασφαλιστικού και του εργασιακού είναι που θα ανοίξουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Αυτό ακριβώς. Η επίθεση από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δανειστές συνεχίζεται ακάθεκτη. Στο ίδιο μήκος σήματος βέβαια και τα εργατικά σωματεία πρέπει να συνεχίσουμε. Στον αντίποδα όλων αυτών και ειδικότερα καμία αυταπάτη για το ρόλο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό που θέλουν ουσιαστικά είναι να γκρεμίσουν ό,τι έχει απομείνει όρθιο αυτή τη στιγμή, ό,τι δεν καταφέραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλουν αυτοί τώρα να το περάσουν από την κατάρρευση ακόμη και αυτής της εξευτελιστικής εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που πάει στο 580 ευρώ, αλλά και μια σειρά άλλα μέτρα όπως είναι ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικός νόμος που έρχονται τώρα τον Οκτώβριο, δηλαδή στη Βουλή ουσιαστικά για να πάρουμε το υπόλοιπο της δόσης και της αξιολόγησης. Σε αυτό λέμε εμείς το 2016 πως οι εργαζόμενοι δεν αντέχουμε πια. Έχουν γίνει εργασιακοί χώροι, χώροι γαλέρας. Πραγματικά δηλαδή το μόνο που λείπει από κάποιους εργασιακούς χώρους είναι να βγει το μαστίγιο. Και γι' αυτό συσπηρωνόμαστε όλα τα σωματεία σε ένα κοινό πλαίσιο που είναι για τις συλλογικές συμβάσεις, ανεξαρτήτου κομματικής ταυτότητας. Το τονίζω αυτό γιατί είναι πάρα πολλά σωματεία και ομοσπονδίες που δεν συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ και ειδικότερα και στην Κρήτη αλλά και πανελλαδικά, που βάζουμε ουσιαστικά απλώς να ανοίξουμε το μέτωπο αυτό ενάντια βέβαια και στις ξεπουλημένες πλειοψηφίες σε ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ που ουσιαστικά κάνουν αυτή τη στιγμή πλάτη στο να περάσει η κυβέρνηση όλη αυτή την πολιτική με τα εργασιακά.